Τρεμένο θέμα, όχι μόνο δικό μου, αλλά και όλο των γυναικών. Μικρές και μεγάλες φίλες μου, μείνετε συντονισμένες, διότι το στούντιο έχει γεμίσει ομορφιά. Και πρέπει, οφείλουμε στον εαυτό μας να είμαστε όμορφες, αλλά πρέπει να έχουμε την ειδικό για να μας εξηγήσει πώς να μην γίνουμε kitsch, να μην παρεμβούμε στις στιλιστικές μας έτσι, επιλογές. Γι' αυτό δίπλα μου έχω την Ιωάννα Τσιλέμου, Fashion Editor από το βεστιάριο Fashion, σωστά? Σωστά, πολύ σωστά. Βεστιάριο Fashion, λοιπόν, στο Μενίδη. Πόσο πολύ, θα τα πούμε όλα, πολύ χαίρομαι που είσαι κοντά μου για δύο λόγους. Ναι, για να ακούσω τους λόγους. Καταρχήν είσαι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ εντυπωσιακή και κάνεις και εμάς όλες πάρα πολύ όμορφες. Δεν χρειάζεται. Εσύ είσαι από μόνη σου μια στάρ, λάμπεις και σε παρακολουθώ χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βρίσκω από κοντά ξανά και τα έχουμε πει και άλλες φορές. Ήρθα εδώ λοιπόν για να παρουσιάσω κάποια... Καταρχήν εγώ σου είπα, γιατί και εκτός κάμερας, τα λέμε καλά με την Ιωάννα, είπα να, επειδή είναι η αδυναμία μου η μπρίλια, πώς να μην γίνω kitsch, ναι, σε ένα βραδινό δείπνο με τον καλό μου που πάω να τον εντυπωσιάσω. Πολύ τα λέω σωστά. Καλά. Τα λες πολύ καλά. Θα δώσουμε κάποιες προτάσεις ώστε να μην υπερβούμε έτσι τα όρια. Τα όρια, ναι. Η μπρίλια καταρχήν, το στράζ, η μπαγέτα και το γκλίτερ είναι μόδα. Είναι πολύ μόδα φέτος. Είναι τάση. Είναι τάση. Λαμπερός χειμώνας, με πολύ χρώμα και πολύ όμορφα έτσι ρουχαλάκια για τις εξόδους μας τις βραδινές. Να πω ότι ενδεικτικά έχεις φέρει κάποια κομμάτια σήμερα. Ναι. Και επειδή το τονίζω για τις φίλες τηλεθεάτριες, θέλω να βγω βραδινό δείπνο. Γιατί τι μας λένε συνήθως οι λεγόμενοι, οι λεγάμενοι, μας λένε ότι να βγούμε για ένα φαγητό. Ένα φαγητό που περιλαμβάνει το βράδυ, την ησυχία, τα κεράκια, την ατμόσφαιρα και το καθεξής. Θέλω να μου πεις, θα τα δείξουμε και όλα στην πορεία και όλα, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που θα πεις σε μία, καταρχήν παίζει ρόλο ηλικία για την κάθε γυναίκα το πώς να ντυθεί χωρίς να ξεπεράσει τα όρια του kitsch. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο ηλικία. Πάει σε όλες τις γυναίκες η μπρίλια. Νομίζω ότι πάει σε όλες τις γυναίκες. Δεν έχει ηλικία. Απλά πρέπει να προσέχουμε λίγο να μην ξεπεράσουμε αυτό που είπαμε τα όρια. Τους συνδυασμούς πρέπει να προσέχουμε. Τους συνδυασμούς, το τι παπούτσι θα βάλουμε από κάτω, το πώς θα το συνδυάσουμε με τη σαντάκι. Ένα απλό, ένα φόρεμα πολύ λαμπερό θέλει κάτι πιο light από κάτω. Σε παπούτσι και ένα απλό τσαντάκι. Να πω λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ότι στο κατάστημά σου που ναι, είσαι ιδιοκτήτρια και επιλέγεις εσύ από μόνη σου ποιες στιλιστικές επιλογές θα κάνεις παραλαβή, γιατί εσύ μόνη σου τα επιμελείσαι, κάνεις και το, γι' αυτό σε είπα fashion. Ναι, μόνη. Δηλαδή, τελείως. Έρχονται τα κορίτσια στο βεστιάριο ναι, και τους δίνεις αυτόματα τη λύση. Δηλαδή δεν έρχονται απλά λένε κατέβασέ μου αυτό, κατέβασέ μου εκείνο, δυθήκανε και φύγαμε. Κάνεις και το ανάλογο στυλ στην κάθε κοπέλα. Ναι, έχω πάρα πολύ μεγάλη γκάμα γυναικών. Καλύπτω και πιο μεγάλα μεγέθη, έτσι για τις πιο γεματούλες που είμαστε εμείς, που είμαι εγώ, εσύ σε μια χαρά. Εσύ δεν είσαι λοιπόν γεματούλα, εσύ είσαι για μένα προσωπικά, αν θες να με ρωτήσεις, είσαι από τις γυναίκες που πρέπει να υπάρχουν και να φύγουμε λίγο και από αυτά τα ταμπού. Μου δίνεις μεγάλο έτσι βήμα ναι, για να πω έτσι ένα μήνυμα. Πρέπει αφήστε να το πούμε. Το bullying. Η γυναίκα είναι ωραία, επειδή την αγαπάς πολύ και την προσέχεις, γι' αυτό έχεις διαλέξει να ντύνεις όλα τα μεγέθη. Εκεί όλα να καταλήξουμε. Ξεκινάμε από το extra small και ντύνουμε στο κατάστημά μας μια γυναίκα που φοράει νούμερο 58. Αρκετά μεγάλο νούμερο, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ιδέα από αυτό. Όπου να είναι θα φτάσω και εκεί, μην νομίζεις. Όχι, όχι. Λοιπόν, έτσι να ντυθούν και αυτή η κατηγορία γυναικών πολύ όμορφα. Κομψά, σικάτα. Και έτσι να είναι όμορφες και αυτές τη βραδινή έξοδο τους. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Για πες μου. Πώς και δεν σε έχει βουτήξει εσένα κανένας να γράφεις και να δίνεις συμβουλές. Αλλά δεν το σκέφτηκε, το σκέφτηκα εγώ. Γι' αυτό λοιπόν το μαγκαζίνο Greece, την Ιωάννα μου θα την κρατήσει κάθε εβδομάδα. Θέλω με θεματικές. Δηλαδή την Ιωάννα, επειδή έχετε τόσο τεράστια γκάμα, πραγματικά και αξίζει τον κόσμο, τον κόπο να επισκεφτείτε και τη σελίδα της Ιωάννας. Και στο social media έχουμε και Instagram και Facebook. Ναι. Βεστιάριο Fashion είναι στο Facebook. Mm-hmm. Το ίδιο και στο Instagram. Με λατινικά, Ναι, με λατινικά.
Κάτι που έχω έτσι να επισημάνω, ότι τα ρούχα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Θα τα δούμε εξάλλου και εδώ, έχουμε φέρει. Βεβαίως. Να πω ότι βρισκόμαστε Δεκελίας 24 στην Αθήνα. Και ένα τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνήσετε. Μενίδη. Μπορούμε να στέλνουμε και τα ρούχα, αν κάποια κυρία δεν έχει τη δυνατότητα. Μην είναι πάρα πολύ μακριά, γιατί το πελατολόγιο, όσο η αλήθεια είναι, ότι είναι και στην επαρχία πλέον. Είναι και στην επαρχία πλέον, ναι. Μπορούμε να στείλουμε, να κάνουμε αποστολή. Αλλά πιο καλό, πιο σωστό είναι να έρθουν να τα δουν από κοντά για να μπορούν να τα προβάρουν, γιατί είναι ιδιαίτερα ρούχα και θέλουν να το δικό σου το μάτι, επειδή ο Άννα είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να το πει, αλλά εγώ θα το αποκαλύψω. Έχει ντύσει ούκο λίγες κυρίες της ελληνικής showbiz σε κάθε βραδινή τους έξοδο, αλλά ακόμα και σε κόκκινο χαλί. Ναι, πολύ σωστά. Και να πω και κάτι άλλο τώρα. Ένα ρούχο κορίτσια, για να είναι εντυπωσιακό, δεν πρέπει να είναι πάντα ακριβό. Πρέπει να είναι καλά ποιοτικός και γι' αυτό η Ιωάννα έχει τη λύση να μπορούμε να ντυθούμε όμορφα, οικονομικά, κομψά, σικάτα, και το τονίζω το οικονομικά, γιατί ό,τι λάμπει, μας το βλέπουμε και λέμε ότι είναι πανάκριβο. Πώς θα μπορώ εγώ να ανταπεξέλθω. Και να σου πω κάτι, Ιωάννα μου, θέλω να ξεδιπλωθείς. Ναι. Ξεδιπλώσου, για να πάμε. Εκεί. Ωραία, να δείξουμε κάποια ρούχα λοιπόν. Να πούμε ότι είναι πολύ οικονομικά τα ρούχα. Γι' αυτό που προσφέρουν, έτσι. Βεβαίως, να έρθω κι εγώ δίπλα σου. Εδώ η γλυκιά μανούλα που θα γίνω σε λίγο καιρό και θα κάνουμε και ένα θεματάκι αφού σε τσεπώσαμε. Εννοείται. Πλέον η στήλη της ομορφιάς είναι στο. Ναι, σε ομορφιά, ναι, δεν ναι, πάει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν μόδα στο μαγκαζίνο Greece από εδώ και πέρα. Θέλω να μου πεις, σε ένα πρώτο ραντεβού, έλα Αγγελική μου, η Άννα μου μου λένε να κοιτάς από εκεί την κάμερά σου, διότι έχεις και δική σου κάμερα. Θέλω να μου πεις λοιπόν, τι συνιστείς σε μια κοπέλα ηλικίας γύρω στα 20 ετών, να βγει πρώτη φορά με τον καλό της, νεανικά, σικάτα, εντυπωσιακά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν για βραδινό. Σήμερα έχουμε το βραδινό. Ναι, ναι, έτσι, έχουμε βραδινό δείπνο. Την άλλη εβδομάδα θα πούμε έτσι για πιο καθημερινές προτάσεις. Λοιπόν, έχουμε φέρει εδώ κάποια γκάμα ρούχων, όσο μπόρεσα δηλαδή. Βλέπω πάντως, ναι, με ειδοποιούν, πες μου Αγγελική μου, πες μου. Α, καλά. Ένα τρουξ, ωραίο. Παιδιά τρουξ. Λατρεμένο τρουξ. Πολύ ωραίο ρούχο αυτό. Τι ωραίο φόρεμα. Είναι φοβερό φόρεμα. Τζιν. Είναι τζιν. Μπορούμε να το συνδυάσουμε τη νύχτα το τζιν. Είναι λίγο πιο βαρύ γιατί έχει τα τρουξ. Λοιπόν, το έλα οποίο, μου λίγο το πιο οποίο τζιν. Ναι. Έτσι, το οποίο πολύ τζιν, ωραία. Μπορούμε να το βάλουμε, να το συνδυάσουμε και με αυτή εδώ την μποτούνα. Εντάξει, παιδιά. Είναι λίγο ιδιαίτερη αυτή η μπότα. Προς κοινό. Έτσι, είναι λίγο ιδιαίτερη. Αλλά είναι πολύ μόδα το metal. Και γενικά το metal θα το συναντήσουμε και σε μπλουζάκια φέτος και σε πουλοβεράκια με κλωστές μέσα ύφανσης metal θα είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Και είναι κοιτάξτε, πολύ ωραίο ρούχο. Εγώ θα σας πω κάτι για την Ιωάννα για να δείτε πόσο πραγματικά αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Γι' αυτό σας λέω ότι τα επιμελείτε τα ρούχα ενώ τις παραγγελίες και ούτε καθένα. Ακόμα και την κρεμάστρα εσύ, Ιωάννα μου. Την έχεις μεταλλική, είναι απίστευτη. Την μεταλλική. Δηλαδή, τους τα στέλνεις όλα. Ναι. Μπιζού! Είναι όλα μπιζού. Είναι μπιζού, όλα σου τα ρούχα. Έτσι είναι και στο μαγαζί, οι κρεμάστρες όλες έτσι πολύ πώς πρέπει να είναι. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η επιλογή που έχεις ντύσει ούκο λίγες κυρίες. Έχω ντύσει και επώνυμες και τραγουδίστριες. Όλες οι ελληνικές πίστες από σένα είναι άστο. Μην την ψάχνεις. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία εναλλακτική. Ναι, είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Για ένα νέο κόριτσι σχετικά, έτσι, μπορεί να το βάλει μια 20 όπως είπες και εσύ. Λοιπόν, έχουμε και πιο κλασικό λίγο ρούχο βέβαια, θα το δείξουμε στη συνέχεια. Φέρτο μου, πολύ λοιπόν, ωραία. Εδώ υπάρχει άλλο ένα ρουχαλάκι που λατρεύω. Αγάπη, λουλούδι, φλωράλ. Πίτο, το οποίο είναι από μια πολύ καλή εταιρεία, έτσι, έτσι. Πιστά του, τέλος πάντων, την πούμε και αυτήν την εταιρεία. Ούτως ή άλλως συνεργάζεσαι με πάρα πολύ αξιόλογες και ποιοτικώς καλές εταιρείες. Ναι. Πολύ ωραίο ρούχο. Είναι πολύ με αυτό ωραίο. Μπορούμε δηλαδή να πάμε, πού θα μας πρότεινες. Για ένα δείπνο θα μ' άρεσε. Με ένα πολύ ωραίο παίδιλο. Παίδιλο φοριέται ρε, η Ιωάννα μου μέσα στο χειμώνα. Πιστεύω ότι φοριέται, ναι, φοριέται. Όλα τα παίδιλα που μας έχουν έρθει ως νέες παραλαβές, όλα τα παπούτσια μάλλον είναι παίδιλα. Και ανοιχτά μπροστά. Μπορούμε να βάλουμε το καλσονάκι. Πώς τη χειρίζω με τη μόδα. Να βάλουμε το καλσονάκι μας, ένα πολύ ψηλό καλσονάκι. Α, με καλσόν. Ναι, με καλσόν. Διχτή.
και δίχτυ, απλά σε αυτό όχι δίχτυ, έτσι. Εγώ ξέρεις με τι έχω τρελαθεί που τη δεσμεύω, θα τη φορέσω στην επόμενη εκπομπή. Θέλω να μου δείξεις αυτή τη φόρμα. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, κορίτσια μου. Πείτε ότι είσαστε στα πρώτα φλερτ. Ναι. Ας αφήσουμε αυτό τώρα. Ναι, βεβαίως να το αφήσεις. Θέλω να κινείσαι ελεύθερα στον χώρο, ωραία, διότι αυτός ο χώρος σου ανήκει. Και θέλω να έρχεσαι απλά πιο κοντά μου, γιατί μου ομορφαίνεις. Αυτός ο χώρος λίγο εγώ παντός. Λοιπόν. Και η Ιωάννα πλέον. Και η φόρμα αυτή λίγο εγώ, γιατί ήθελα να τη βάλεις αυτή τη φόρμα. Απλά δεν προλάβαμε. Την επόμενη φορά όμως πιστεύω ότι σου ταιριάζει το χρώμα στις ξανθιές. Θέλω να το δείτε αυτό το κυπαρισί, κυπαρισί δεν είναι. Είναι χακί, ναι, δώσε μου το. Δεν πειράζει, θα το αφήσω εδώ. Να το αφήσουμε. Δεν με πειράζει καθόλου. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα σου ταιριάζει. Κοίτα, Αγγελική, κοίτα τι θα βάλω την επόμενη φορά. Πρέπει να την έχω βάλει μάλλον την προηγούμενη, σωστά. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι εδώ πέρα, έτσι μια παρένθεση μικρή. Ναι. Έχουμε τα πρώτα φλερτ με τον καλό μας. Ναι. Και τι φοράμε αυτή τη φόρμα από το πρωί, που είναι μακό, αλλά παράλληλα, ακόμα και η κουκουλίτσα, έχει τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Οπότε τι κάνω, ενώ μπορώ να τη φοράω από το πρωί με ένα πιο απαλό παπουτσάκι, ναι, και μπορώ αυτόματα, γιατί όλες οι γυναίκες λίγο πολύ όταν είμαστε στο δρόμο και έχουν ξεκινήσει τα πρώτα καρδιοχτύπια, περιμένουμε το τηλεφώνημα. Αλλάζω παπούτσι, πρόσεξέ με να δεις φίλη τηλεθεάτρια, αλλάζω παπουτσάκι και βγαίνω στο ραντεβού σινιέ όπως μου αξίζει για βραδινό δείπνο. Οπότε αυτή η φόρμα είναι μια εναλλακτική πρόταση από το σωστά, πρωί. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Γιατί αυτά κάνει το βεστιάριο φάσεων στο Μενίδη, φίλοι μου. Αυτά κάνει. Επίσης, ας την και ωραία, και αυτή. Βάζουμε τη φωνή. Θέλω να μου πεις κάτι. Αυτά τα χρωματάκια, τα μπρονζέ, θέλω να τα κρατήσεις, ναι, την παλέτα αυτή. Μ' αρέσει, τη λατρεύω αυτό το χρώμα. Ειδικά τώρα που έχει τελειώσει το καλοκαιράκι και έχουμε ακόμα λίγο χρώμα. Το μαύρισμα. Ναι, έχουμε λίγο το μαύρισμα. Πηγαίνει τέλεια. Πολύ μόδα φέτος. Πάρα πολύ. Τελευταία λέξη μόδας είναι ότι πιο μπες και μπρονζέ. Και νομίζω θα φορεθεί πολύ και τις γιορτές. Θα φορεθεί πολύ τις γιορτές. Βέβαια στις γιορτές θα έχουμε μια άλλη κατηγορία ρούχων, έτσι το πιο metal. Κάτσε να τα δείξουμε. Αυτό λοιπόν με ένα πολύ ωραίο μαύρο παντελόνι. Απλό. Γιατί είναι ήδη φορτωμένο το μπλουζάκι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό φοριέται και με τζιν. Αυτό φοριέται και με τζιν. Θα μου άρεσε πάρα πολύ με τζιν. Και φοριέται και βράδυ. Για δεν μπορώ. Είναι τέλειο. Μ' αρέσει. Αγγελική μου, αυτό το είδες. Το έχεις διαβάσει αυτό το ρούχο. Λοιπόν, με το που γεννήσω, θεϊκό, μην τα πουλήσεις. Όχι, θα έχουμε άλλα. Γέννησες εσύ και θα τα πούμε όλα. Εντάξει, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου δείξεις λοιπόν, αυτό το χρυσό που έχει. Εδώ, πρόσεξε λοιπόν, τώρα να χρυσό. Δεις. Κοίτα τη διαφορετικότητα, αλλά ναι, και την ιδιαιτερότητα του ρούχου. Λοιπόν. Διότι εδώ έχουμε και κέντημα. Εδώ είναι όλο κεντυμένο με αυτή τη χάντρα. Με πολύ ωραία εφαρμογή και φοριέται από όλες τις ηλικίες. Δεν νομίζω ότι αυτό το φόρεμα δεσμεύει. Και το ξαναλέμε, αν δεν κάνεις την υπερβολή και κρατήσεις ένα πιο διακριτικό τσαντάκι, πιο απαλό, πιο ήσυχο όπως λέγω, εννοείται, χωρίς πολύ θόρυβο και ένα σεισμό, απλό τσαντάκι, ναι, ναι, χωρίς αξεσουάρ πολλά πάνω σου, χωρίς κραυγαλαία μαλλιά, χωρίς κραυγαλαίο μακιγιάς, ντύνεσαι ωραία, είναι πας στο πρώτο σου ραντεβού. Με μια απλή γοβίτσα. Με ένα ωραίο top. Καλά, κορίτσια, το top, εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι, αυτό είναι και αυτό τελευταία λέξη της με απλό λιτό ντύσιμο. Γιατί αυτά όλα το κάνει το βεστιάριο, παρακαλώ. Αυτό μυρίζει από χιλιόμετρα γογόγαρυφα. Πλέον αυτή η στήλη στην εκπομπή μας που ενσωματώθηκε θα καλύπτει και τις πιο τζούσι. Και τις πιο τζούσι, όλη την καμπανία. Και τις μανούλες, τις μελλοντικές. Δηλαδή, εμείς να μην φορέσουμε τα στραζάκια μας, δεν κατάλαβα. Εννοείται, εννοείται. Oh, το επόμενο θέμα ξέρεις θέλω να μου κάνεις. Για πες. Πιο μεγάλα μεγέθη, εκεντρικές και εντυπωσιακές. Ωραία, και θα ντυθούμε κι εμείς ανάλογα με αυτό που το θέμα που θα έχουμε. Και να φύγετε από τα πρότυπα τα ξερακιανά. Και είναι ωραία τα ρούχα σου. Και έχουμε, Αγγελικούλα μου, αυτό νομίζω το φορεματάκι θα ταιριάζει στην Αγγελική, διότι η Αγγελική δεν ντύνεται τόσο πολύ. Όσο εμένα. Η Αγγελική θα μπορούσε να ήταν το μοντέλο μας, ας πούμε. Άνετα. Πάμε όμως και λίγο σε πιο γήινα, κοριτσάκια. Θέλω το φουστανάκι που είναι πραγματικά πολύ ωραίο, βυσαλαίο, ντεκοτέ. Κάτσε να το βάλουμε αυτό εδώ. Να τα βάλεις όπως. Αυτό εδώ μπορείς να το βάλεις με την πότη. Θέλω να μου πεις πού σε βρίσκουμε και στα social media. Λοιπόν, είμαστε και παντού. Δεκέλειας 24 στο βεστιάριο. Βεστιάριο λέγεται το μαγαζί. Μενίδη είμαστε. Μπορούμε να στείλουμε σε όλη την Ελλάδα. Τα ρουχαλάκια είναι πολύ ιδιαίτερα και σε πολύ οικονομικές τιμές. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν με κάτι πιο καθημερινό. Και πιο εγκεντρικό. Και πιο εγκεντρικό. Φιλάκια. We'll be right back.